Είναι γεγονός και θα ξεκινήσουμε με κάτι super duper που περίμενα πως και πως να ξεκινήσουν το vlog μας για να καταφέρω να στολίσω και το beauty room, γιατί έχω επιτέλους καινούριο δέντρο και καινούργια στολίδια. Και το φετινό vlog μας ξεκινάει κάπως έτσι, με το να στολίζω δέντρο εδώ στο beauty room, και θέλω να σας πω ότι το κάνω αυτό γιατί μου είχατε παραπονεθεί πάρα πολλές για ποιο λόγο δεν σας έκανα vlog την μέρα που στολίζα το μέσα δέντρο. Αλλά επειδή είχα στο μυαλό μου που θέλω να πάρω για το beauty room ένα καινούριο δέντρο, είπα να το αφήσω. Να αφήσω αυτό βασικά για το vlog μας. Τώρα έχω κάποιο θέμα και δεν ξέρω πού να το στολίσω. Το ένα το σημείο είναι εδώ μπροστά στο παράθυρο και το άλλο το σημείο είναι εκεί. Για κάποιο λόγο με τραβάει να το στολίσω εκεί. Πριν το ανοίξω όμως δεν κρατιέμαι να μην σας δείξω λίγο αυτά τα υπέροχα στολίδια που έχω. Δείτε εδώ πόσο τέλεια και girly είναι. Νομίζω πως για αυτό το δωμάτιο ταιριάζουν τέλεια. Θα το δούμε και στη συνέχεια, αφού θα στολιστεί το δεντράκι μου. Και θέλω να σας πω ότι όλα αυτά είναι από το ηλεκτρονικό κατάστημα Eco Deco. Και πάρα πολύ τυχαία το γνώρισα. Δεν είχα ιδέα πως υπάρχει αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σας το λέω γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε για κάτι από αυτά. Καθίστε να πάω στον καθρέφτη για να βλεπόμαστε. Είχα πάει μια μέρα βόλτα στο River West και έτσι όπως πάω στο πάρκινγκ να παρκάρω και κατεβαίνω για να πάω ανέβω στην είσοδο, βλέπω ένα τεράστιο δάσος με χριστουγεννιάτικα δέντρα και λέω τι συμβαίνει εκεί. Και πάω κοντά και βλέπω ένα εκατομμύριο δέντρα εκεί πέρα, διάφορα χρώματα, σχέδια, ύψη, ένας κακός χαμός, και μου είπαν ότι μπορείς να παραγγείλεις από εδώ το δέντρο σου και να σου στείλουν στο σπίτι κατευθείαν, και βρήκα έτσι ένα που μου άρεσε και σε πολύ καλή τιμή και λέω να το, αυτό. Και όντως το παρήγγειλα για να μου έρθει εδώ, και αφού πήρα το δέντρο έπρεπε να βρω και στολίδια. Προφανώς. Και αφού έκανα μια γύρα στα μαγαζιά, συνειδητοποίησα ότι όσα στολίδια μου άρεσαν, τα έχω στο μέσα του δέντρο. Και λέω, δεν θέλω για κανένα λόγο να έχω τα ίδια στολίδια. Και έλα, δεν ρίχνω μια ματιά πάλι σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα, επειδή και έτσι και έκανα. Μου ήρθε το δέντρο και μετά από λίγες μέρες έβαλα μια παραγγελία με διάφορα στολίδια από το συγκεκριμένο κατάστημα, το Eco Deco, και μου ήρθε και αυτά στο σπίτι. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα και πολύ διαφορετικά από τα μέσα τα στολίδια. Αυτό ήθελα. Ήθελα κάτι εντελώς διαφορετικό, γιατί αν ήταν ίδιο, δεν υπήρχε λόγος τώρα να έχω τα ίδια στολίδια σε ένα πιο μικρό δέντρο μέσα, το θεωρήσα λίγο βλακεία. Πόσο χαίρομαι, γιατί είναι το ιδανικό μέγεθος για αυτό το σημείο. Τελικά εδώ θα το αφήσω, δεν το έβαλα καν στο παράθυρο μπροστά. Και αυτό γιατί ήθελα να είναι ένα μαζεμένο δεντράκι, να μπει εκεί στην άκρη, να το έχω και όταν κάθομαι στο γραφείο δίπλα μου, αλλά και στο μπουντουάρ μου. Και θέλω να σας δείξω λίγο κάτι που έχω κάνει και θα σας βολέψει και εσάς αν δεν έχετε πολύ μεγάλο χώρο, όπως εγώ αυτή τη στιγμή σε αυτό το δωμάτιο. Ήθελα κάτι πολύ μικρό να μπει σε αυτή εκεί τη γωνία. Οπότε έψαχνα ένα δέντρο, όχι σαν τον μέσα, σαν το μέσα που ανοίγει σαν ομπρέλα. Έψαχνα λοιπόν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που να βάζεις μόνο σου τα κλαράκια και όχι να ανοίγει σαν ομπρέλα όπως σας είπα, γιατί από την πίσω την πλευρά δεν έχω βάλει καθόλου. Αλήθεια σας λέω, μόνο από τη μέση και πάνω έβαλα, έμειναν αυτά εδώ εκτός, τα οποία θα αποθηκευτούν μέσα στο κουτί ή για του χρόνου ή θα είναι πάλι τα τυχερά και θα μείνουν πάλι εκτός, τέλος πάντων. Και θέλω να σας πω ότι έτσι γλιτώνεις χώρο, γιατί το δέντρο πάει πιο πίσω, διαφορετικά έβγαινε πολύ πιο μπροστά και θα μου κλείνει εδώ το χώρο. Ήθελα απλά να είναι σε αυτή εκεί τη γωνία, να μην με εμποδίζει καθόλου, να μην μου πιάνει καθόλου χώρο, και αυτό έγινε. Και θέλω να σας το δείξω λίγο από κοντά, δείτε τι ωραίο που είναι. Είναι χιονισμένο, είναι πάρα πολύ πυκνό. Αυτό είδα και εκεί και μου άρεσε πολύ όταν το είδα από κοντά, γιατί ήταν μικρούλι και ήταν και πολύ πυκνό. Δείτε εδώ, δεν βλέπεις μέσα τίποτα. Είναι έτσι λίγο χιονισμένο, έχει και τα κουκουνάρια του. Και πάω γρήγορα να βάλω λαμπάκια, γιατί πρέπει να βάλω αυτά τα υπέροχα στολίδια πάνω. Να δω αν έκανα καλή δουλειά με την επιλογή μου.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ γενικότερα με τα λαμπάκια στο δέντρο δεν το έχω. Δεν τα βάζω ποτέ σωστά. Αλλά νομίζω ότι φέτος έγινε κάτι διαφορετικό. Τα έχω βάλει πάρα πολύ ωραία και ομοιόμορφα. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Εμένα τα λαμπάκια μου αρέσουν να είναι σταθερά και όχι να τρεμοπαίζουν. Στο μέσα το δέντρο βέβαια τρεμοπαίζουν τα λαμπάκια γιατί αρέσει τον κανάκι. Οπότε βάλαμε μία σειρά που τρεμοπαίζει και μία σειρά που δεν τρεμοπαίζει. Εδώ μέσα όμως, επειδή αυτό το δέντρο θα είναι αποκλειστικά δικό μου, τα έβαλα σταθερά. Μ' αρέσουν πιο πολύ τα σταθερά. Νομίζω ότι είναι πιο chic να είναι έτσι σταθερά παρά να τρεμοπαίζουν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, στο δικό μου το μυαλό είναι. Όχι πως το μέσα που τρεμοπαίζουν είναι άσχημο. Χαίρομαι να τα βλέπω που τρεμοπαίζουν. Αλλά για κάποιο λόγο τα προτιμώ έτσι. Και τώρα έφτασε η μεγάλη ώρα, παιδιά, να βάλω το στολίδι. Δείτε τι ώρα που είναι. Θα σας τα δείξω και μετά πάνω στο δέντρο. Ανυπομονώ να δω τι έχω κάνει. Εννοείται, παίζουν στον υπολογιστή τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια της Σία. Και θέλω να σας δείξω ότι έχω βάλει πρώτα αυτά εδώ που είναι σαν ποπκορνάκια. Αυτά εδώ. Δείτε τι ωραία που πέφτουν και γεμίζουν το δέντρο. Θα μπουν και τα στολίδια μέσα και πάνω βασικά και θα φαίνεται πιο ωραίο. Και θέλω να βάλουμε παρέα το πρώτο στολίδι στο καινούριο δέντρο που είναι αυτή εδώ η μπάλα. Και περίμενα πώς και πώς να μου ήρθε αυτή η παραγγελία για να βάλω συγκεκριμένα αυτή εδώ την μπάλα. Δείτε τι όμορφη που είναι. Δείτε εδώ το σκηνάκι της. Είναι κορδέλα και είναι ωραία αυτές οι ξεφτισμένες. Παιδιά, είναι θεότητα. Τι ωραία. Άντε πάμε. Και θα ευχηθώ και του χρόνου και για μένα, αλλά και για εσάς εννοείται, παιδιά, με υγεία. Γενικό πλάνο για αρχή. Δείτε τι όμορφο που έγινε. Και πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό εδώ το υπέροχο το πλάσμα. Δείτε εδώ τι όμορφο που είναι. Το πήρα για να είναι έτσι δίπλα από το δέντρο, γιατί φάτνη δεν θα βάλω εδώ. Και θέλω να σας δείξω ένα το στολιδάκια. Δείτε εδώ πόσο ιδιαίτερα είναι. Θέλω να σας πω κάτι που έκανα για να μην χαλάσω πάρα πολλά χρήματα. Προσπάθησα να πάρω στολίδια σαν αυτό εδώ, το οποίο πιάνει ένα αρκετό μέρος του δέντρου, έτσι ώστε να. Αυτό εδώ στην ουσία θα μπορούσε να είναι δύο στολίδια, αλλά είναι ένα. Κάτι σαν αυτό, καθίστε, έχω κι άλλα. Να το. Αυτό εδώ δείτε, που έχει πάνω και αστεράκι, έχει και καρδούλα και πιο κάτω έχει κι άλλο αστεράκι, να το. Το αστέρι θέλω να σας πω ότι είναι ένα απλό στολίδι, δεν είναι όντως αστέρι για την κορυφή του δέντρου, αλλά το έβαλα εκεί γιατί θα μου ταιριάζει πολύ με τα υπόλοιπα. Έχω πάρει και αυτό εδώ, δείτε αυτόν τον χιονάνθρωπο, τι τέλειος που είναι. Και αυτές εδώ οι χριστουγεννιάτικες συμπάλες, αυτές είναι πολύ ωραίες και για δώρο, που γράφει It's Christmas. Και αν θυμάμαι καλά, στο e-shop είχε και άλλα, με άλλα μηνύματα πάνω. Είναι πολύ ωραίο αυτό για δώρο πάντως, για φίλες σας και τέτοια πράγματα. Δείτε εδώ αυτή η μπάλα τώρα. Έχω βάλει εδώ πίσω κάποια στολίδια, τα οποία στενοχωριέμαι τώρα που είναι εδώ πίσω. Αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Πρέπει να μπουν για την πίσω την πλευρά κάποια στολίδια. Και αυτή η μπάλα μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως και αυτό εδώ το αλογάκι. Εντάξει. Σίγουρα μου αρέσουν όλα γιατί δεν είναι ωραία αυτή τώρα. Δείτε εδώ τι ωραία μπάλα. Εδώ δείτε στολίδι. Πάρα πολύ όμορφα, παιδιά. Έχει τέλεια στολίδια. Να πάτε να ρίξετε μία ματιά. Για όσες τα ρωτήσατε σίγουρα για τα στολίδια, παιδιά, να ξέρετε ότι τα έχω πάρει όλα από εδώ, από το Eco Deco. Οπότε μην με ρωτήσετε κάτι έξτρα. Να ξέρετε ότι θα τα βρείτε όλα εδώ και τα στολίδια, όπως και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όπως και τη γυρλάντα εδώ, την οποία ακόμα δεν έχω αποφασίσει που θα τη βάλω. Την πήραμε την προοπτική να τη βάλω εδώ, γύρω-γύρω από το μπουντουάρ. Γιατί κάθε χρόνο στα vlog μας τραβάω συνέχεια να με βλέπετε από τον καθρέφτη του μπουντουάρ. Οπότε θέλω να είναι λίγο στολισμένο και αυτό με χριστουγεννιάτικα. Έχω και κάποια λαμπάκια που ίσως βάλω. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω. Και θέλω να σας πω τώρα όμως, αυτό δεν ξέρω αν ισχύει. Για κάτι στην άρθρο στον καθρέφτη. Όλα αυτά τα στολίδια από το Eco Deco εγώ τα πήρα με έναν κωδικό που μου έδωσαν εκεί. Όμως δεν ξέρω, είναι ένας κωδικός 10% σε όλα τα. Μείον 10% σε όλα τα χριστουγεννιάτικα. Όμως δεν ξέρω αν ισχύει για όλους ή αν ήταν κάτι προσωπικό. Γιατί μου το γράψαν εκείνη τη στιγμή σε ένα χαρτί. Και δεν ξέρω αν είναι προσωπικό για εμένα ή αν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κι άλλοι. Θα πάρω τηλέφωνο αν είναι αργότερα να ρωτήσω και θα σας πω εάν ισχύει για όλους ή όχι. Χαρούμενη. Τα Χριστούγεννα είμαι πάντα χαρούμενη, πάρα πολύ. Έχουμε ένα κακό νέο όμως. Δείτε εδώ τι έχω κάνει στην τσάντα. Δεν μπορώ να βρω τον εκπτωτικό κωδικό για να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω εάν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κι εσείς εάν θέλετε. Τι τον έκανα, τι τον έκανα. Έτοιμη και η γυρλάντα στο μπουντουάρ.
Φέτος δεν θα είναι πιο ωραία τα vlog μας που θα κάθομαι εδώ και θα είναι και λίγο στολισμένος ο καθρέφτης και δίπλα θα έχω και ένα δέντρο, τι ωραία. Δεν έχω ξεκολλήσει από το δωμάτιο να ξέρετε, είμαι εδώ από το πρωί με το που τελείωσε το στόλισμα, δεν έχω φύγει. Έχω βάλει μουσική, έχω ανάψει τα κεράκια μου και κάθομαι εδώ και χαζεύω το δεντράκι. Τέλος πάντων θέλω να σας πω ότι μίλησα με το Eco Deco και μου είπαν ότι εννοείται πως μπορείτε να το χρησιμοποιήσει κι άλλος κόσμος, δεν είναι μόνο για εσάς. Μου είπαν για τις αδερφές σας, τις φίλες σας, οτιδήποτε, σας γράφω κάπου εδώ στην οθόνη τον κωδικό, όπου με αυτό τον κωδικό που σας είπα και πριν μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας και θα έχετε μείον 10% έκπτωση σε όλα τα χριστουγεννιάτικα. Αυτό ισχύει για όλο τον κόσμο, όποιος θέλει, όχι μόνο για τις φίλες μου και τις αδερφές μου ή μόνο για εμένα, οπότε μια χαρά σούπερ και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Πάρα πολύ ευχαριστημένη και πάρα πολύ ευτυχισμένη με τα καινούργια μου στολίδια τώρα. Μα είναι δυνατόν, δείτε εδώ ρε παιδιά. Εσύ με κοιτάζεις λίγο περίεργα, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσεις. Σήμερα θα είμαι σπιτόγατα, δεν θα βγω καθόλου, γιατί πέρα το ότι θέλω να καθίσω λίγο να χαρώ εδώ. Τώρα ξέρετε τι κάνω, κάθομαι εδώ με τη μουσική μου και τα κεράκια μου και λίγο με τα εκείνο τα πράγματα πέρα δόθε. Μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό, δεν ξέρω γιατί μου συμβαίνει, το κάνω συνέχεια, σας το έχω ξαναπεί νομίζω. Και επειδή γύρισαν οι γονείς μου, έλειπε ο μπαμπάς μου αρκετό διάστημα, μαμά μου είχε πάει για λίγες μέρες μαζί του, είχε πάει στα Γιάννενα και γυρίσανε παρέα. Και επειδή έλειπαν αρκετές μέρες, σήμερα θα φάμε οικογενειακά όλοι μαζί. Αλλά εννοείται πως θα ανοίξουμε και τα ημερολόγια, έτσι. Τώρα να τα ξεκινήσω από σήμερα τα ημερολόγια ή να τα ξεκινήσω αύριο. Εδώ κολλείομαι. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Που σήμερα το έμαθα και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γιατί είναι μια εμπειρία που θέλω να τη ζήσω στη ζωή μου έστω μία φορά και θα τη ζήσω για όλη την επόμενη εβδομάδα. Από τη Δευτέρα που μας έρχεται μέχρι και την Παρασκευή, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10, θα είμαι στην πρωινή εκπομπή του Mad Radio και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, θα είμαι στην ουσία σαν καλεσμένη, κάτι τέτοιο. Και θα πούμε και διάφορα πράγματα, μπορείτε να συντονιστείτε, να μας ακούσετε. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πραγματικά θέλω απλά να ξημερώσει η Δευτέρα. Θέλω να έρθει αυτή η Δευτέρα, να μπούμε σε ένα στούντιο, σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο και να ζήσω όλο αυτό που ζουν οι ραδιοφωνικοί, τι έπαθα, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Τι τέλεια! Και εννοείται θα σας έχω μαζί μου. Εννοείται θα τα δείτε όλα, να δούμε και μέσα τι γίνεται, πώς είναι φτιαγμένα, πώς κάθονται, τις καρέκλες τους. Θέλω όλα αυτά να τα δω, πραγματικά. Και εκεί που είχα στο μυαλό μου ότι θα τελειώσουμε νωρίς το φαγητό και ότι μέχρι τις 12 η ώρα θα έχω επεξεργαστεί το βίντεο και θα κοιμηθώ νωρίς το πρώτο vlog μας, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Τέλος πάντων φάγαμε με την οικογένειά μου, μαζευτήκαμε και τώρα πάμε σε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Πέρα από τα κουτάκια που θα ανοίγω για εμένα, θα ανοίγω και ένα κουτί για εσάς. Λοιπόν, είπαμε ότι θα ανοίγουμε φέτος Nyx και Kiehl's. Όποια θέλει Nyx, μέχρι την Κυριακή θα υπάρχει διαγωνισμός στο Instagram. Μία τυχερή θα κερδίσει αυτό το κουτί. Οπότε σελίδα μου στο Instagram, όποια την ενδιαφέρει, μία τυχερή θα κερδίσει αυτό εδώ το κουτί. Θα ανοίξουμε αυτό και θα ανοίγουμε και αυτό εδώ. Είναι το κουτάκι από Look Fantastic, το οποίο εγώ το άδειασα και το γέμισα με διάφορα καλούδια για εσάς και θα το κάνουμε ακριβώς όπως πέρσι. Θα σας πω δύο πράγματα να ξέρετε, να καταλάβετε. Θα έχουμε πάλι 4 τυχερές, όπου αυτές οι 4 θα κερδίσουν από 6 προϊόντα. Οπότε θα ανοίξουμε τα 24 κουτάκια, το 25 δεν θα τα ανοίξουμε ή θα δούμε τι θα γίνει. Μου είπε σκληρώσουμε μία στο τέλος με ένα καλό. Δεν ξέρω, θα το δω, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα, τώρα μου ήρθε. Και εσείς θα πρέπει να δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό με το hashtag MarinellisXmas κάτω στα σχόλια. Και πώς θα κάνω εγώ τώρα την κλήρωση? Μόλις θα φτάσουμε τον αριθμό νούμερο 6 στο vlog μας, θα κληρώσω από το 1 μέχρι το 6 ποιο βίντεο κερδίζει, έτσι ώστε κάτω από αυτό το βίντεο να πάρω εγώ τα σχόλια και να βγάλω την τυχερή. Καταλάβατε τι θα κάνω? Τέλος πάντων, αν δεν καταλάβατε δεν πειράζει. Πάντως για πιο πολλές πιθανότητες καλό είναι να αφήνετε το hashtag MarinellisXmas σε όλα τα βίντεο, όχι μόνο σε ένα. Βέβαια μπορεί και σε ένα να τα αφήσετε και να κερδίσετε, είναι ανάλογο το βίντεο. Όμως θέλω να σας πω ότι εγώ θα βγάζω ναι μεν τις τυχερές, ποια έχει κερδίσει από το 1 μέχρι το 6 και ούτω καθεξής, αλλά όλα τα δωράκια θα φύγουν από το Γενάρη. Για να μην τρέχω τώρα κάθε τρεις και λίγο να πηγαίνω στα ΕΛΤΑ για να στέλνω τα δέματα, θα γίνει μία και καλή να τα πάρετε όλες μαζί ταυτόχρονα για να μην μπλέκω κι εγώ στα ΕΛΤΑ με τις ώρες, εκτός κι αν τύχει κάποια στιγμή και κάποια τυχερή. Δηλαδή υπάρχει χρόνος και γίνει η δουλειά κάποια στιγμή νωρίτερα. Λοιπόν, καταλάβατε τι είπα, τίποτα. Πού να καταλάβατε, παιδιά, έχω πάρα πολύ κούραση σήμερα. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω κλασικά όπως και πέρσι και θα μετράω όχι αντίστροφα. Παιδιά, ούτε καν θυμάμαι τι έκανα πέρσι. Νομίζω πως μέτραγα αντίστροφα, άνοιγα 24, 23, 22 μέχρι να φτάσω στο 1.
ούτε που θυμάμαι. Τέλος πάντων, εγώ λέω να το πάμε αλλιώς φέτος, αν όντως το έκανα έτσι. Ας ανοίξουμε το νούμερο 1. Από Νίξ και να δούμε τι κρύβεται μέσα. Μ' αρέσει η συσκευασία του πάντως, ό,τι και αν είναι. Έλα γλυκούλη, δεν μου κάνετε τα περσινά για τα προπέρσινα. Αχ, τι είναι highlighter. Λοιπόν, είναι αυτό το τέλειο highlighter. Δείτε το εδώ. Να το, και η συσκευασία του είναι όλα τα λεφτά, εντάξει, είναι απίστευτο. Οπα. Και πάμε να ανοίξουμε και το νούμερο 1 από Kiehl's. Ελπίζω να μην το μετανιώσω που το ανοίγω έτσι. Γιατί σαν να θυμάμαι ότι εγώ το ανοίγα αλλιώς. Τέλος πάντων, πάμε, δεν πειράζει, θα ανοίγουμε με τη μέρα του Δεκέμβρη. 1η Δεκέμβρη σήμερα. Έλα. Τα θυμάστε αυτά τα περσινά τα καλά, έτσι? Τα θυμάστε που με δυσκολεύανε? Για να δούμε. Παιδιά, έχει ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα από Kiehl's. Είναι το Balm χιλιών. Και ό,τι μου τελείωνε, αυτό που έχω ήδη στο μπάνιο. Τι τέλεια! Α, εδώ σου γράφει. Εντάξει, παιδιά, είναι τέλειο ημερολόγιο. Σου γράφει και τι ακριβώς είναι. Πάρα πολύ ωραία. Δύο νέα προϊόντα προσθέθηκαν. Αυτά σίγουρα θα τα κρατήσω. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το νούμερο 1. Να δούμε τι θα κερδίσει η κοπέλα που θα βγει στα πρώτα 6 βίντεο. Καλά θυμάμαι ότι έχει μέσα τον ωρό Φαρσάλι. Είναι από τους καλύτερους ωραίους που κυκλοφορούν. Σίγουρα αν παρακολουθείτε κορίτσια από την Αμερική θα έχετε δει που μιλάνε με τα καλύτερα για αυτό εδώ το προϊόν. Και αυτά είχαμε για σήμερα. Αύριο πιστεύω ότι θα έχω βρει λίγο και τους ρυθμούς μου. Θα βρω εδώ πέρα και κάποιο σημείο να κουμπάω την κάμερα για να μην την κρατάω στο χέρι, γιατί είχα βρει μέσα στο σαλόνι, ήταν στο μπράτσο του καναπέ. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο το vlog μας. Από αύριο θα ξεκινήσουμε βόλτες, θα κάνουμε καμιά βόλτα, θα βγούμε έξω. Και το σημερινό ήθελα απλά να έχει το κλίμα των Χριστουγέννων και του στολίσματος, γιατί μου είχατε παραπονηθεί πάρα πολλές γι' αυτό που δεν σας είχα δείξει τίποτα από στόλισμα. Οπότε προτίμησα να είναι έτσι. Θα τα πούμε πάλι αύριο στο vlog μας day 2. Τι καλά, πολύ χαίρομαι. Άντε, θα σας δω αύριο. Φιλάκια! Da 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 da